Με τον καλύτερο τρόπο κλείνει τις υποχρεώσεις της για το 2016 η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΛ, η οποία υποδέχτηκε σήμερα για τη 12η αγωνιστική της Α2 εθνικής κατηγορίας την ομάδα της Καβάλας. Το τελικό 68-60 έδωσε το δικαίωμα να κάνουν καλά Χριστούγεννα οι παίκτες του Αβραάμ Παπαδόπουλου και το τεχνικό επιτελείο των Βυσσινή, έχοντας συνολικά 19 βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση ξεκίνησε καλά για το σύνολο του Αβραάμ Παπαδόπουλου που προηγήθηκε ακόμη και με 11 πόντους. Όμως η Καβάλα αντεπιτέθηκε και κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο μείον 4 με το σκορ να είναι 39-35. Το τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολο για τους Λαρισαίους καθώς η Καβάλα φόρτσαρε και κατάφερε να πάρει υπέρ της διαφορά ακόμη και 5 πόντων. Όμως η αντεπίθεση και το σύνθημα που έδωσε ο Θοδωρής Τσιλούλης αλλά και ο Κώστας Αρεμπαλίδης έδωσαν τις λύσεις που αναζητούσε η ΑΕΛ φτάνοντας στο τελικό 68-60. Ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό και για τους δύο και για τις δύο ομάδες. Περιμέναμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήρθαμε προετοιμασμένοι να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα κλειστό παιχνίδι. Για δύο δεκάλεπτα ήμασταν εμείς καλοί, για δύο δεκάλεπτα ήταν η ΑΕΛ καλύτερη. Είχαμε ρυθμό στα τρία δεκάλεπτα. Στο τέταρτο χάσαμε τον ρυθμό μας, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Γίνανε κάποια λάθη που δεν έπρεπε, τακτικής. Μας τιμώρησε η ΑΕΛ γι' αυτό. Έβαλε τα σούτ που έπρεπε, βρήκε τον χώρο να τα κάνει, τα έκανε, μπήκανε. Εκεί πέρα λίγο χάσαμε την ψυχραιμία μας. Επομένως ήρθαν και κάποια ακόμη λάθη που δεν μας βοήθησαν μετά, δεν μας επέτρεψαν να επανέλθουμε στο παιχνίδι. Θεωρώ και το θεωρούσα και πριν από το παιχνίδι αυτό πως το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Καβάλα ήταν το πιο δύσκολο που είχαμε να παίξουμε τη φετινή χρονιά. Παρουσιαστήκαμε, θεωρώ, σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού κατώτερη των περιστάσεων. Αλλά ευτυχώς για καλή μας τύχη θυμηθήκαμε τους καλούς μας αυτούς στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Θεωρώ πως για να κερδίσεις το σημερινό παιχνίδι με τη συγκέντρωση που είχαμε, η οποία ήταν σε κατώτερα επίπεδα από αυτά που πρέπει, χρειάζεται πολύ μεγάλη ικανότητα από τους παίχτες μου. Και ειλικρινά σήμερα το παιχνίδι αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στους παίχτες μου. Το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, έχει μεγάλη διάρκεια ακόμα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει στις γιορτές λίγο να σκεφτούμε λίγο κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα. Να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα νοοτροπίας και οι παίχτες και οι προπονητές πάνω απ' όλα, για να δούμε το πώς θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Το 16 για μας κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Κερδίσαμε την άνοδο στην κατηγορία. Μέχρι στιγμής η πορεία μας στην Α2 είναι σε επίπεδα τα οποία ήταν πάνω από αυτά που περιμέναμε.